Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ένα χρόνο μετά την συζήτηση του προηγούμενου προϋπολογισμού, μπορούμε και πρέπει να αναλογιστούμε το πού θα βρίσκονταν η χώρα αν δεν είχε επισυμβεί η πολιτική αλλαγή που επιβεβαιώθηκε και το Γενάρη αλλά και στις τελευταίες εκλογές. Και το λέω αυτό διότι αναπτύσσεται από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης μια κριτική μηδενιστική, μια κριτική καταστροφολογική, μια κριτική η οποία καταλήγει στο ότι αυτή η κυβέρνηση είναι η χειρότερη που πέρασε τα τελευταία χρόνια. Πού θα ήταν λοιπόν η χώρα εάν αυτή η αλλαγή δεν είχε γίνει? Στις 9 Δεκεμβρίου του 2014, μία μέρα μόλις μετά την ανακοίνωση για την επίσπευση της προεδρικής εκλογής, η κυβέρνηση του κ. Σαμαρά στέλνει επιστολή στην Τρόικα με την οποία ζητά έγκριση της περίφημης πιστωτικής γραμμής. Και μέσα σε αυτή την επιστολή λέει: οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται κατηγορηματικά να πράξουν όλα όσα είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της πέμπτης αξιολόγησης. Την επόμενη μέρα η Κομισιόν, σε ενημερωτικό της κείμενο, λέει: οι ελληνικές αρχές δεσμεύτηκαν άνευ όρων να πετύχουν τους στόχους του πρωτογενούς πλεονάσματος. Ποια πρωτογενή πλεονάσματα? Τα πρωτογενή πλεονάσματα του 3 και του 4,5% που συνολικά σε σχέση με τα πρωτογενή πλεονάσματα που αυτή η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει είναι 20 δις παραπάνω μέτρα. Και αν κρίνει κανείς από το ταλέντο και τη στοχοπροσύλωση που είχε η προηγούμενη κυβέρνηση στη μονομερή περικοπή κοινωνικών δαπανών, μισθών και συντάξεων, αντιλαμβάνεται κανείς το ποια θα ήταν η πραγματικότητα για τα χαμηλά εισοδήματα στη χώρα μας. Τρεις μήνες μετά βέβαια αποδείχθηκε ότι ούτε οι στόχοι του 2014 είχαν πιαστεί και όπως βέβαια παραδέχθηκε και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας μέσα σε αυτή την αίθουσα, η χώρα όδευε πλησίστια προς τη στάση των εσωτερικών πληρωμών για το Μάρτι. Άρα 20 δις περισσότερα μέτρα, ελεύθερες απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα, 1.100.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα χωρίς να έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους προς το δημόσιο, καμία μέρημνα για τους ανθρώπους που είναι στην ακραία φτώχεια, κατάργηση του ΕΚΑΣ και ούτω καθεξής. Εκτός στόχων, απροστάτευτη κοινωνία, απροστάτευτη και η πρώτη κατοικία. Αυτή θα ήταν η πραγματικότητα. Και πού πάμε τώρα? Στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την οικονομική κατάσταση των οικογενειών στις χώρες της Ευρωζώνης δημοσιεύτηκαν. Τι λένε για την Ελλάδα? 4,8 αύξηση στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών οικογενειών. Τα προηγούμενα χρόνια κατά μέσο όρο 4% μείωση ετησίως. Αυτά τα λέει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και όχι το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Ακόμα και μετά το κλείσιμο των τραπεζών, που εδώ θέλω να κάνω την εξής υπόμνηση. Δεν έχει υπάρξει στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που να έχει τοποθετηθεί ανοιχτά για το εάν καλώς οι εταίροι επέλεξαν εκείνες τις κρίσιμες μέρες να μην αποδεχτούν το αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης για ολιγοήμερη παράταση του προγράμματος. Μόνο έκαναν κριτική ότι η κυβέρνησή μας έριξε τη χώρα στα βράχια. Καλώς ή κακώς απέρριψαν λοιπόν οι εταίροι εκείνες τις κρίσιμες μέρες το αίτημα για ολιγοήμερη παράταση του προγράμματος, ούτως ώστε ο κόσμος να πάει στην κάλπη του δημοψηφίσματος χωρίς τα εκβιαστικά διλήμματα. Αυτό δεν το έχουμε ακούσει. Δεν έχουμε ακούσει μια σαφή απάντηση. Το έτος, από ό,τι φαίνεται, τότε που κλείσαν οι τράπεζες, κάποιοι μιλάγανε για ύφεση 4,3%. Το έτος, από ό,τι φαίνεται, θα κλείσει με ελάχιστη ύφεση. Παρένθεση, θυμίζω, στο τεύχος του, το τελευταίο του Economist, γίνεται λόγος για οριακή αύξηση του ΑΕΠ 0,2%. Ακόμα και με ελάχιστη ύφεση να κλείσει, αντιλαμβάνεστε ότι η σταθερότητα και το κλίμα που αυτή η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει κατάφερε να απορροφήσει τους κραδασμούς, τους οποίους κάποιοι υπέθεταν ότι θα είναι πολύ πιο ισχυροί. Έσοδο Οκτωβρίου, 700 εκατομμύρια παραπάνω από τα περσινά. Σε αυτό τον προϋπολογισμό, μετά από χρόνια, αύξηση των δαπανών για τα νοσοκομεία και ραγδαία αύξηση του κοινωνικού προϋπολογισμού. Εδώ βέβαια ακούμε μηδενιστικές κριτικές σε όλα τα επίπεδα. Αποτυχία, λέει η τελική διαπραγμάτευση της κυβέρνησης για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Κυρίες και κύριοι της αντιπολίτευσης, εάν συμφωνούμε ότι 31 Δεκεμβρίου 2014 άλλαξε η χρονιά, το βράδυ στις 12, τότε έληξε και η προστασία της πρώτης κατοικίας. Τόσο καθαρά και τόσο απλά.
Παραλάβαμε μηδενική προστασία της πρώτης κατοικίας. Οι θεσμοί ήρθαν στην συζήτηση μαζί μας μετά από λίγο, πήγανε στο 16% θεωρώντας ότι για τον εαυτό τους κάνουν σκότο και καταλήξαμε στο 60% της προστασίας της πρώτης κατοικίας και οι Έλληνες που έχουν εισόδημα κάτω από 35.000 ευρώ προστατεύονται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Να μην μιλήσουμε βέβαια για το ΦΠΑ στην εκπαίδευση. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι όλοι μας και όλοι σας έχετε δει ένα από τα αναρρύθμιτα δελτία που μιλάγανε για τον κόλαφο, για την στρατηγική ήττα, για διάφορους φιλοξενούμενους στα τηλεοπτικά παράθυρα εκείνο τον καιρό, οι οποίοι με πολύ προσβλητικό τρόπο μιλούσαν για μια επιλογή την οποία είχαμε από κοινού ψηφίσει, να υπενθυμίσω, το 23% στο ΦΠΑ. Συντριπτική ήταν το 23%, συντριπτική ήταν και το 0%. Τι γίνεται εδώ πέρα? Νομίζω ότι κάποιοι βλέπουν την πραγματικότητα μέσα από τον φακό των προσωπικών τους και ιδιωτικών συμφερόντων. Να μην ξεχάσουμε τι συνέβη και με τις εκατόδοσεις, διότι μπήκαμε σε μια διαπραγμάτευση και το πρώτο αίτημα των θεσμών, οι οποίοι στην πρώτη περίοδο της διακυβέρνησης θεωρούσαν μονομερή ενέργεια τη θέσπιση του μέτρου, ήταν να το αποσύρουμε συνολικά. Το μέτρο αυτό είναι εκεί. Μηδενικής αξίας είναι και αυτό. Μια αναφορά στο ασφαλιστικό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τις επόμενες μέρες. Νομίζω ότι μόνο ως εθισμός στη λογική των αλλεπάλληλων περικοπών μπορεί να εξηγήσει κανείς τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο θέμα του ασφαλιστικού. Έχουν επισυμβεί 11 κύματα περικοπών στο ασφαλιστικό σύστημα, με αποτέλεσμα τη ραγδαία μείωση των συντάξεων, και τώρα για πρώτη φορά επιζητούμε ένα ευρύ μέτωπο για να πάμε σε αλλαγή του υποδείγματος, σε αλλαγή στρατηγικής, δηλαδή να αυξήσουμε τους πόρους από διάφορες πηγές, από τις εισφορές, από άλλες πηγές, για να στηρίξουμε το επίπεδο των συντάξεων και βρέσκουμε άρνηση. Θα τις περιμένουμε τις προτάσεις της αντιπολίτευσης με μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά μέχρι να κατατεθούν οι προτάσεις, δικαιούμαστε να υποθέτουμε ότι οι θέσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι οι θέσεις των θεσμών όπως αυτές διατυπώθηκαν στις αρχές του Ιουλίου και για τις οποίες η αξιωματική αντιπολίτευση διαδήλωνε στους δρόμους της Αθήνας, ζητώντας από τον ελληνικό λαό να ψηφίσει ναι και την κατάργηση της, και την πλήρη εφαρμογή της ρήτρας του μηδενικού ελλείμματος, την άμεση κατάργηση του ΕΚΑΣ και μια σειρά από μέτρα τα οποία ήταν ακριβώς στην ίδια λογική της των ελάχιστων παροχών από το κράτος και της συνολικής απόσυρσης του δημοσίου από την κοινωνική ασφάλιση. Συνεπώς, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ευτυχώς που υπήρξε η πολιτική αλλαγή και αυτή η κυβέρνηση κατάφερε και προστάτεψε και τους πολύ φτωχούς ανθρώπους με τον νόμο για την ανθρωπιστική κρίση, και τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα με τη ρύθμιση των 100 δόσεων και την πρώτη κατοικία για τα λαϊκά στρώματα, και θα καταφέρουμε, το πιστεύω, θα καταφέρουμε να υπερασπιστούμε και τους συνταξιούχους, ακόμα και μόνοι μας, ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητοι Έλληνες, να προστατέψουμε το εισόδημά τους εάν εσείς δεν συνενέσετε, και τις συλλογικές διαπραγματεύσεις θα καταφέρουμε να επαναφέρουμε και θα προχωρήσουμε σε ισχυρή διαπραγμάτευση για το δημόσιο χρέος. Θα σταματήσουμε δηλαδή την καταστροφή, όπως είπαμε προεκλογικά, και μην κάνετε, δεν σας διευκολύνει καθόλου ότι ξεχνάτε πως έχουν μεσολαβήσει οι εκλογές. Βεβαίως είχαμε προσδοκίες. Δεν καταφέραμε όσα θέλαμε όταν για πρώτη φορά βρεθήκαμε στις θέσεις της διακυβέρνησης το Γενάρη. Αλλά η ριζική διαφορά φιλοσοφίας και προσέγγισης με τη δική σας την παράταξη είναι ότι εμείς αυτό που καταφέραμε το βάλαμε στην κρίση του λαού. Και βάλαμε στην κρίση του λαού και τον ίδιο μας τον εαυτό. Και ο λαός αποφάσισε σε αλλεπάλληλες εκλογές. Και εδώ θα ήθελα να σας πω το εξής. Θα είναι πολύ εύκολο, ένα εύκολο νοητικό πείραμα για εσάς να ξαναπέσετε στην εύκολη κατηφόρα των σεναρίων περί αριστερής παρένθεσης. Έχετε στρατηγικό πρόβλημα. Οικοδομήσατε από το 12 και μετά για τον εαυτό σας μία εικόνα ότι είστε η παράταξη που θα κρατήσει τη χώρα στην Ευρώπη και ότι η δική μας παράταξη θα την έβγαζε από την Ευρώπη. Αυτό τελείωσε, διαψεύστηκε παταγωδώς. Χρειάζεστε λοιπόν επιγόντως να σκεφτείτε έναν πάρα πολύ έξυπνο και σημαντικό λόγο που θα τον εξηγήσετε στο λαό για να πιστεί ότι σας χρειάζεται. Διότι ο λαός επέλεξε ποια είναι η παράταξη που μπορεί να τον κρατήσει στην Ευρώπη, ποια παράταξη δίνει τις μάχες, ποια μπορεί να τον υπερασπιστεί και ποια μπορεί να δημιουργήσει και να πυροδοτήσει εξελίξεις στην Ευρώπη. Και με αυτή την έννοια θα ήθελα να πω ότι
να αναφερθώ σε ένα θέμα που επίτης στις δικές μου αρμοδιότητες. Καλό τη Νέα Δημοκρατία να συνενέσει άμεσα, να εργαστεί για να υπάρξει Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης με νόμιμη σύνθεση. Πέρασε 1,5 μήνας, κύριε Λοβέρδο. Ελπίζουμε και στη δική σας τη συνένεση. Έχει ψηφιστεί ο νόμος. Υπάρχει η διάσκεψη των Προέδρων. Εκεί μπορεί να αποδείξει ο καθένας τι προθέσεις έχει. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται και δεν πρέπει κανένα κόμμα της Βουλής να παίξει το παιχνίδι συμφερόντων. Δεν είναι προς το καλό και επαναλαμβάνω, η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να δείξει πάρα πολύ υψηλή ευθύνη. Εμείς λοιπόν έχουμε και εθνική και διεθνή στρατηγική που επηρεάζει τις εξελίξεις σε μια Ευρώπη που έχει αρχίσει να αφουγκράζεται τα διέξοδα των πολιτικών της λιτότητας, και με αυτή την έννοια θέλουμε για άλλη μια φορά να χαιρετήσουμε και τις θέσεις που διατύπωσε κατά την επίσκεψή του ο Γάλλος Πρόεδρος και το γεγονός ότι ο Ιταλός Πρωθυπουργός στην τελευταία φάση της διαπραγμάτευσης στήριξε ανοιχτά τις ελληνικές θέσεις, και το γεγονός ότι η Ιταλική κυβέρνηση προχώρησε στη διατύπωση της πρότασης για ένα ευρωπαϊκό επίδομα ανεργίας που μπορεί να λειτουργήσει ως αυτόματος σταθεροποιητής και μηχανισμός αναδιανομής εισοδημάτων μέσα στην Ένωση. Να χαιρετήσουμε το σχηματισμό κυβέρνησης στην Πορτογαλία, όπου συμμετέχει το Σοσιαλιστικό Κόμμα, τον Μπλόκο της Αριστεράς και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Να χαιρετήσουμε επίσης το γεγονός ότι και η Ευρωπαϊκή Αριστερά και οι Σοσιαλιστές και οι Πράσινοι, ακόμα και κομμάτι των Φιλελευθέρων, στήριξαν την πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού για να είναι το Ευρωκοινοβούλιο να συμμετέχει στον απολογισμό και την εφαρμογή του ελληνικού προγράμματος. Όλες οι φάσεις εφαρμογής του ελληνικού προγράμματος, και αυτό είναι το μήνυμά μας προς κάθε κατεύθυνση, από εδώ και μπρος θα γίνουν με όρους διαφάνειας και όχι πίσω από κλειστές πόρτες. Θα διατυπώσουν όλες τις πολιτικές τους θέσεις. Δεν υπάρχουν πλέον αυθεντίες. Αυτή λοιπόν είναι η δική μας στρατηγική, αυτός είναι ο δικός μας δρόμος, αυτή είναι η επιλογή του ελληνικού λαού, και αυτόν τον δρόμο θα τον βαδίσουμε με αποφασιστικότητα για να έρθουν καλύτερες μέρες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Παπά.